στρατηγική επένδυση που μερικοί νομίζουν ότι θα γίνει εδώ και κάτι ακόμη. Ένωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του Κικής και ίσως και για πρώτη φορά πανελλαδικά όλους τους τοπικούς βουλευτές, τους τρεις βουλευτές των τριών... Ξεκινάει από ανθρώπους που είναι αδέλφια μας, που είναι γύρω μας, που αν θέλετε μας κυβερνούν, που αν θέλετε τους έχουμε ψηφίσει, που αν θέλετε τους έχουμε ενισχύσει, που αν θέλετε τους τιμάμε και που όμως αυτοί δεν μας τιμούν. Δεν μας σέβονται. Δείχνουν άλλα πράγματα και αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι κυριαρχούν οι σκοπιμότητες. Έτσι, χωρίς πολλά λόγια, μπορούμε να πούμε ότι αν καταλάβουμε ότι ο αγώνας μας είναι πνευματικός και συνδεόμαστε όλοι μαζί, δεν είναι ένας αγώνας μυαλού, αλλά είναι αγώνας ψυχής, τότε θα καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι και ο αγώνας αυτός και η σύναξή μας σήμερα. Που εύχομαι να είναι μια σύναξη η οποία θα έχει αποτελέσματα θετικά όσον αφορά την ολοτελή εκδίωξη αυτού του καρκινώματος που θέλουν κάποιοι να εγκαταστήσουν στο Κιλκής. Και θα λέγαμε, γιατί μόνο στο Κιλκής, οπουδήποτε. Οπουδήποτε είναι η Ελλάδα, οπουδήποτε ελληνικός χώρος, οπουδήποτε κατοικούν άνθρωποι. Είναι απαράδεκτες αυτές οι καταστάσεις. Είναι απαράδεκτο να μας χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούν τους ανθρώπους, να χρησιμοποιούν τον κόσμο για σκοπούς. Η δική σας παρουσία εδώ πέρα εκφράζει τη βούληση και την αποφασιστικότητά μας να είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε για τον τόπο μας, για τις ζωές μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Εμείς! Όχι κάποιοι γραφειοκράτες από την ασφάλεια που τους δίνει το γραφείο τους στην Αθήνα. Όχι κάποιοι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τους πουν τα νούμερα. Εμείς! Ο τόπος μας δεν πρόκειται να γίνει η απιστία. Έχουν αυτοκίνητες άχρηστο ρηχεία. Ο τόπος μας δεν πρόκειται να γίνει η απιστία. Έξω αυτοκίνητες άχρηστο ρηχεία. Να είστε επιστήμιδες. Καλησπέρα σας. Η απόψινή συγκέντρωση είναι μια απάντηση σε αυτούς που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Συμπολίτες και συμπολίτες, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής, θα ήθελα να μεταφέρω μια δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκής για τα μεταλλεία που μας εκφράζει όλους. Η συμμετοχή στην απόψινή συγκέντρωση από μόνη της συνιστά ένα ελπιδοφόρο γεγονός. Δείχνει ότι η τοπική κοινωνία διαθέτει ισχυρά αισθητήρια και ανάλογα αντανακλαστικά για τα μεγάλα ζητήματα και πάνω απ' όλα είναι διατράνωση της απέτησης να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της και να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις της. Και οι αποφάσεις αυτές εκφράζονται μέσα από τους θεσμικούς της φορείς που είναι όλοι παρόντες και δείχνουν ότι ο λαός του Κιλκής μαζί με τους θεσμικούς του φορείς είναι ενωμένος και είναι ενάντια σε αυτήν την ολέθρια απόφαση που πήρα για τον τόπο μας. Καλησπέρα σε όλους και από μένα, σε όλη την πλατεία. Από ό,τι φαίνεται σήμερα εδώ, το Κιλκής ξεκίνησε μια μεγάλη μάχη, την οποία δυστυχώς η κυβέρνηση την συνεχίζει και την οθεί να γίνει ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος τον οποίο όλη η κοινωνία του Κιλκής θα συμπαρασταθεί και θα παλέψει ώστε αυτή η εκμετάλλευση την οποία προσπαθούν να φέρουν στην περιοχή μας, την οποία δεν πήρανε τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων, και γι' αυτό είστε σήμερα και είμαστε όλοι εδώ για να παλέψουμε ώστε αυτή η μέσα σε εισαγωγικά επένδυση που θεωρούν αυτοί να μην γίνει. Θα είμαστε όλοι ενωμένοι, είναι το μόνο μας όπλο. Είναι μια καλή εταιρεία με καλές τεχνικές. Πρέπει να σας πω πάλι εκεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει κατηγορηθεί με άλλες. Έχουν το 2009-2010 θάψει κάτω από λίμνη εκατοντάδες βαρέλια με τοξικά πρόβλητα. Που σημαίνει ότι σε λίγο χρόνο θα γίνει μια διάβρωση και καταλαβαίνετε το περιβάλλον τι προκύπτει.
Το άλλο που θέλω να σας πω ότι στο Καναδά υπάρχει μια κρατική οργάνωση που λέγεται Safewater Org, την οποία επιβλέπει, παρατηρεί και έχουν δει ότι αυτές οι εταιρείες δρούνε σε πολύ γρήγορο διάστημα για να μπορέσουν να πάρουν τη μεγαλύτερη παραγωγή όσο γίνεται σε πιο μικρό χρονικό διάστημα. Για ποιο λόγο? Γιατί η μόλυνση αρχικά είναι αόρατη, δεν τη βλέπει κανείς. Όταν αρχίζει και ο κόσμος να την αντιλαμβάνεται και αρχίζουν να αντιδρούν, τότε η εταιρεία ξέρει ότι είναι περιορισμένη η ύπαρξή της και πρέπει να ετοιμάζεται να φύγει, αφήνοντας μεγάλες καταστροφές πίσω της. Γεια σας! Ήρθαμε απόψε εδώ γιατί πρέπει να διατρανώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στη Χαλκιδική. Δεν είστε μόνοι σας στο Κυρκής. Δεν είναι μόνοι τους στη Θράκη. Είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και θα τους αποδείξουμε ότι ενωμένοι μπορούμε να τους σταματήσουμε. Δημοτικής Ενότητας στα γύρω να κάνθουν στην Ιερισσό. Είμαι η Μάρκου Ειρήνη, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Περιβάλλοντος και η συντονιστική επιτροπή αυτή δημιουργήθηκε από 23 συλλόγους και σωματεία της περιοχής μας από την ανάγκη να υπάρξει ένα συντονισμό στο αγώνα των κατοίκων ενάντια στα σχέδια που θέλουν να καταστρέψουν τον τόπο μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω απόψε εδώ τους Άγιους Πατέρες, που βλέπω βουλευτές, που βλέπω εκπροσώπους της πολιτείας. Εμείς στη Χαλκιδική έχουμε τον κόσμο μαζί μας, δεν έχουμε όμως τους πολιτικούς άρχοντες. Οι πολιτικοί μας άρχοντες στηρίζουν τα συμφέροντα της Ελντοράτο. Δεν εκπροσωπούμε καμία πολιτική παράταξη, παρά μόνο κατοίκους που αγωνιούν για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές βλάβες που θα επιφέρει η εφαρμογή του επενδυτικού στοιχείου της ελληνικός χρυσός. Είμαστε άνθρωποι από όλες τις παρατάξεις που μας ενώνει όλους η βαθιά αγάπη για τον τόπο μας, αλλά και η ανησυχία για το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονών μας. Γιατί η καταστροφή που θα προκύψει αν πραγματοποιηθεί αυτή η επένδυση θα είναι μη αναστρέψιμη. Οι ζημιές που θα υποστούν τα δάση μας, τα νερά μας, οι θάλασσες θα μας ακολουθούν για πολλές γενναίες. Σήμερα η τοπική κοινωνία... Πρώτα χαίρομαι που βλέπω τον δέσποτά μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσα στην ψυχή μου είναι ο κόσμος. Ύστερα, το 22 οι Τούρκοι έφτιαναν τους γονείς μας εξορία. Τώρα έφτασε η ώρα να μας κάνουν και οι Έλληνες. Θα πεθάνουν τα παιδιά μας. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη ζωή των παιδιών μας. Πού θα πάει αυτό? Δεν θα τα βάλουμε κάτω. Καμιά ώρα. Θα αγωνιστούμε με τη θρησκεία μας. Με τον κόσμο ενωμένοι, χωρίς κόμματα, χωρίς τύχη. Δεν θα μπορέσουν αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί οι μεταλλιούχοι.